Θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Λάζο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού της Τρένοσε. Καλό σας απόγευμα, κύριε Λάζο, και την παρουσία σας εδώ. Καλό σας απόγευμα εσάς και στους ακροατές σας. Εντάξει, δεν είμαι της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού του ΟΣΕ. Είναι σωματείο εργαζομένου προσωπικού Τρένοσε. Μα συγχωρείτε για αυτή την. Νομίζω ότι δεν αλλάζει ακριβώς. Αυτό δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Νομίζω το ερώτημα που τίθεται σε όλους ξεκινώντας μια κουβέντα και ειδικά σε εσάς που εργάζεστε σε αυτόν τον χώρο είναι το να αναζητήσουμε το τι έφταξε. Αν έχετε απάντηση. Το τι έφταξε. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, να μην αναφέρω από τις κυβερνήσεις στο οποίο έχουν διαμελήσει την ουσία τον ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά από το 2000 συνδικαλιστικό κίνημα φωνάζαμε και με διάφορους τρόπους, είτε λέγεται υπουργεία είτε λεγόταν διοικήσεις, το τι πρέπει να γίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Από το 2000 που ξεκίνησε η γραμμή ανακαίνιση της ΠΑΘΕ, δεν έχει γίνει τίποτα όσο αφορά τα συστήματα ασφαλείας που έπρεπε να έχουν γίνει. Μέχρι τότε υπήρχαν συστήματα ασφαλείας? Όχι, το κάναμε. Mm-hmm. Το 2010, σαν Ομοσπονδία, καταθέσαμε και μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Αθηνών με έναν ογκώδη φάκελο, γιατί δεν είχαν τελειώσει τα σιδηροδρομικά έργα. Mm. Ειδικά τα συστήματα ασφαλείας, τηλεδιοίκηση και τέτοια, τα οποία ο ελληνικός λαός τα έχει πληρώσει. Και αδρά, από ό,τι μάθαμε από το ρεπορτάζ. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς. Εκατομμύρια. Κανένας δεν μας άκουγε. Ναι. Και πολλές φορές οι εργαζόμενοι δυστυχώς τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια και εδώ θα πρέπει να απολογηθούμε και εμείς των μέσων ενημέρωσης που ίσως κάποιες φορές δεν βγήκαν όπως έπρεπε να βγουν οι καταγγελίες των εργαζομένων στην επιφάνεια. Ακούσαμε λοιπόν πάρα πολλές καταγγελίες από χθες ότι οι εργαζόμενοι πήγαιναν και ξαναπήγαιναν στις διοικήσεις και του ΟΣΕ και της Τρένοσε και της Hellenic Train και κουνούσαν το δάχτυλο και χτυπούσαν το καπανάκι του κινδύνου για την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους της χώρας. Γιατί δεν εισακούστηκαν όλες αυτές οι καταγγελίες? Δεν εισακουστήκαμε ούτε από τις διοικήσεις, ούτε από τα υπουργεία, ούτε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις που διοικήσανε. Ακόμα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που το 2010 μας διδωρούσαν. Μας κουνούσαν όταν εμείς διαμαρτυρηθήκαμε με έντονο τρόπο για το εκείνο το περιβόλιο, το νόμο ΡΕΠΑ, που στην ουσία ήταν η καταστροφή του ελληνικού σιδηροδρόμου, ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας διδωρούσαν. Δυστυχώς όλα αυτά τα πληρώνουμε σήμερα. Τα πληρώνουν οι αθώοι πολίτες που χάσαν τη ζωή τους και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην αφήσουμε το θέμα. Και θα ζητήσω και από εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συνεχίσει να ανεβάζει το θέμα. Σε ανθρώπινο επίπεδο, εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είχε αποφευθεί το λάθος του σταθμάρχη? Ο ίδιος το παραδέχτηκε, έγινε. Από εκεί και πέρα. Ήταν ένα λάθος που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λάθος. Ανεξαρτήτως, εγώ δεν θα μείνω στο γεγονός αν ήταν έμπειρος, άπειρος κτλ. Και ο πλέον έμπειρος άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα λάθος. Είναι δυνατόν να αφήνεται όμως στη μοίρα και στην ευχέρεια ενός ανθρώπου να βασίζεται η ασφάλεια ολόκληρου του δικτύου? Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Δυστυχώς. Γιατί δεν λειτουργήσαν αυτή τη φορά? Και έγινε αυτό. Ήταν, είπαμε, το μοιραίο ανθρώπινο λάθος. Και γι' αυτό ζητάει και από τα 500 χιλιόμετρα που υπάρχουν, οι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν ακόμα μόνο στα 108 χιλιόμετρα περίπου του σιδηροδρομικού δικτύου. Από το σύνολο? Το Θεσσαλονίκη Αθήνα, από τα 510 πόσο είναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε και μέχρι την Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα. Δυστυχώς δεν έχουμε τρένο για Αλεξανδρούπολη. Το Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη δεν υπάρχει γραμμή. Το τρένο πάει μέχρι Δράμα, κόβεται και πάει μέχρι και συνεχίζει μετά από Ξάνθη και μετά. Δράμα, Ξάνθη, δεν υπάρχει σύνδεση. Ναι. Όλη αυτή η αρχική των κομμάτων, εάν ξοδεύανε έστω και ελάχιστο χρόνο από αυτό που ξοδέψανε χθες να έρθουν στη Λάρισα
το πήγε άλλα Θεσσαλονίκη Αθήνα. Μακάρι να σκέβαν το κεφάλι του πάνω στο ελληνικό συμβιδόδομο, θα είχαμε και αποτελέσματα. Ήρθανε στη Λάρισα. Ήρθανε και φύγανε. Αναρωτηθήκανε ποτέ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων το τι κάναν αυτοί για να μην γίνει αυτό το ατύχημα. Με τις δεδομένες συνθήκες, εσείς κύριε Λάζο, τώρα που υπάρχουν στο δίκτυο και στα τρένα που υπάρχουν διαθέσιμα σε αυτό το δίκτυο, μπορεί να αποκατασταθεί αυτή η τραγική εικόνα και η ανασφάλεια που πλέον μεταδίδεται στον επιβάτη μετά από αυτό που έχουμε ζήσει? Κοιτάξτε, τα έχουν πει πολλά, έχουν υποθεί πολλά, πάρα πολλά. Εμείς, σαν σιδηροδρομικοί, σαν επαγγελματίες σιδηροδρομικοί, ξέρω ότι αυτό που θα πω τώρα μπορεί κάποιοι να γελάσουν, αλλά εμείς ακόμα πιστεύουμε ότι το σιδηρόδρομο, το τρένο, είναι το ασφαλέ, ακόμα είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Μπορεί κάποιοι να γελάσουν μετά από με τόσα θύματα που έχουμε. Αλλά ναι, το πιστεύουμε και εμείς. Γιατί στη Ρωμική είμαστε επαγγελματίες. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί που πρέπει να σκύψουν το κεφάλι πάνω στο σιδηρόδρομο πρέπει να το κάνουν τώρα. Και κάνουμε και έκκληση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μην αφήσετε το θέμα να ξεχαστεί. Γίναν και άλλα ατυχήματα μικρότερα. Μην το αφήσετε μέχρι να λυθεί το θέμα. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα γίνει μια επιτροπή. Μακάρι να γίνει, να διερευνηθούν τα πάντα. Να διερευνηθούν τα πάντα και σύντομα όμως, να μην μας πάρει χρόνια αυτή η υπόθεση. Αυτό για αυτό ζητάμε κι εμείς. Ναι. Έχετε εικόνα εσείς για τον προαστιακό? Γιατί σήμερα είδαμε ότι μετά από καταγγελίες για την μη ύπαρξη φωτεινής σηματοδότησης και στη διαδρομή στο τμήμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο, εκεί διετάχθη επίσης έρευνα με κατεπήγοντα χαρακτήρα. Έχετε εικόνα εσείς για αυτές τις καταγγελίες? Όχι, για τις καταγγελίες δεν έχω αυτή την εικόνα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει και σήμερα σαν ζωμική κάνουμε μια απεργία, την οποία θα τη συνεχίσουμε και αύριο, για να δείξουμε ακόμα παραπάνω τα θέματα. Σε όλες αυτές τις απεργίες που κάνατε, κύριε Λάζο, όλα αυτά τα χρόνια, που διεκδικούσατε κάποια συγκεκριμένα αιτήματα εσείς ως εργαζόμενοι, μέσα στα αιτήματά σας ήταν η ασφάλεια του δικτύου? Φυσικά. Τι έφταξε και δεν αναδείχτηκε έτσι όπως έπρεπε η διάστασή του, που τελικά ήταν τραγική? Γιατί κάποιοι δεν θέλουν ίσως σιδηρόδρομο στην Ελλάδα? Μπορώ να τα πω συμφέροντα, τα πάντα μπορώ να πω. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να κάθονται και να λένε το τι έφταξε. Εγώ θα πω σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων να κοιτάξουν τον καθρέφτη και να το ρωτήσουν τι έφταξε και αυτό το ατύχημα. Και πέρα από το ερώτημα, να δώσουν απαντήσεις. Νομίζω αυτό είναι που περιμένει ολόκληρη η Ελλάδα. Κύριε Λάζο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι το λέω, μην αφήσετε να ξεχαστεί το θέμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έγινε, γεια σας.